Τώρα, συνάδελφοι, και από μένα λίγο δύο λόγια. Καλά, συμφωνώ και με τον συνάδελφο τον Κυριάκο και τον συνάδελφο τον Ηλία. Περιέγραψαν τη συνολική κατάσταση του προβλήματος. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό για να μην κουράζω. Θέλω όμως να πω το εξής. Ο βασικός λόγος γιατί τραβάμε αυτό το πρόβλημα σε αυτή την πόλη είναι η λογική του κόστος ωφέλους. Ένα έργο που γίνεται όταν δεν έχει γίνει το μετρό τόσα χρόνια, ένα έργο που γίνεται ενώ δεν έχουν επικνώσει τα δρομολόγια, ενώ δεν έχουν γίνει αγοραστή λεωφορεία και δεν έχουν γίνει προσλήψεις του ΝΑΣΤ, ένα έργο που γίνεται χωρίς κανένα σχέδιο και το είπανε γλαφυρά οι συνάδελφοι, πάμε όπου βγει. Έχουμε δει βέβαια που έχουν καταλήξει τέτοια έργα, έχουμε δυστυχώς πολλές περιπτώσεις ακόμα και με θλιβερά γεγονότα στη χώρα μας, οπότε τα συμπεράσματα είναι νόητα. Να πω εγώ συγκεκριμένα για τον κλάδο του εμπορίου. Ο κλάδος του εμπορίου των εμποριοπαλλήλων, δηλαδή και τις δραστηριότητες των εμπορικών επιχειρήσεων, βρίσκεται απάκρις άκρης όλο το πολυοδομικό συγκρότημα της πόλης. Μάλιστα, είναι ένας κλάδος που οι εργαζόμενοι θα βιώσουν μάλλον τις χειρότερες συνθήκες από όλους τους υπόλοιπους, γιατί ακριβώς θα πρέπει να πηγαίνουν απάκρις άκρης όλη αυτή την πόλη. Ιδιαίτερα θέλω να σταθώ ότι υπάρχουν πάνω από 6.000 εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν στο εμπορικό κέντρο του Κόσμος, στο εμπορικό πάρκο Φλόριντα, το ανοιχτό, και στο εμπορικό κέντρο Μακεδονία, δηλαδή ανατολικά. Υπάρχουν επίσης πολλοί χιλιάδες εργαζόμενοι που δουλεύουν στη Σύνδο, στο κλάδο του εμπορίου, σε αποθήκες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Και φυσικά, όπως ξέρετε και ήδη, υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι περισσότεροι που δουλεύουν στο κέντρο της πόλης. Αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία αυτών των συναδέλφων πρέπει να παίρνουν είτε λεωφορείο, είτε δυστυχώς αυτοκίνητο και η κατάσταση την περιγράψετε και πιο πολλοί συνάδελφοι είναι χαρακτηριστική. Να προσθέσουμε εδώ όμως το πρόβλημα το εξής, ότι σήμερα αυτό το πράγμα πρέπει να το συνδυάσεις και με τις συνθήκες εργασίας ενός εμποροϋπάλληλου. Να φέρω συγκεκριμένα παραδείγματα. Υπάρχουν για παράδειγμα πάρα πολλοί εμποροϋπάλληλοι, χιλιάδες ανατολικά, στα μέρη που περιέγραψα πιο πριν, οι οποίοι δουλεύουν με σπαστά ωράρια. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη σε σχέση με την κίνηση? Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος ο οποίος είναι 8ωρος, με σπαστό ωράριο, που έχουν μεγάλες ευθύνες όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις μέχρι σήμερα που πέρασαν τέτοια νομοσχέδια, καλείται για παράδειγμα να δουλέψει το ωράριο του 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Αυτή είναι η κατάσταση και στο εμπορικό κέντρο Κόσμος και σε μεγάλες επιχειρήσεις εμπορικές ανατολικά. Αν προσθέσουμε το ζήτημα της κίνησης, σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος στην πράξη ξυπνάει και φεύγει 8 ώρα το πρωί από το σπίτι του, φτάνει με την ψυχή στο στόμα 10 ώρα στη δουλειά, σχολάει 2 ώρα, κάθεται κάπου γύρω να φάει τα λεφτά του, τα οποία ούτως ή άλλως είναι πενιχρά από το μεροκάματο που παίρνει, να ξαναπιάσει 5 ώρα δουλειά, να τελειώσει 9 ώρα και να φτάσει στο σπίτι 11 ώρα το βράδυ υπό φυσιολογικές συνθήκες. Αυτό το πράγμα πολλαπλασιάστε το ότι θα γίνεται κάθε μέρα. Καταστραφείται ακόμα και αυτή η εργατική νομοθεσία της 11 ώρες ανάπαυσης και πιο πολύ επιβαρύνεται, όπως είπε και ο Ηλίας, και η ψυχολογία και η ίδια σωματική ακεραιότητα του συναδέλφου. Το επόμενο διάστημα, δηλαδή, έχουμε μιλήσει με εργαζόμενους και με τις καταγγελίες που φτάνουν στα τηλέφωνα και στα mail του σωματείου, θα προχωρήσουμε με συναντήσεις με εργαζόμενους από τα εμπορικά κέντρα, τα μεγάλα ανατολικά και δυτικά, και σε επιχειρήσεις μεγάλες που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα πλέον. Καλούμε τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στο σωματείο και στον αγώνα του να καταγγείλουν όλες αυτές τις πρακτικές της εργοδοσίας που μπορούν να επιβαρύνουν το μισθό τους, τη ζωή τους, το ωράριό τους, σε κάθε περίπτωση περιστατικά εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Τέλος, αυτοί οι συνάδελφοι έχουν τραφοκούπει το σωματείο, τα σωματεία συνολικά, όπως είπαμε και εισηγητικά, και θεωρούμε ότι αν βάλουμε σωστά τα αιτήματα, όμως τα οποία ανοίγουν την παράθεση, ούτε παράλογα είναι, ούτε δεν γίνονται, μια χαρά μπορούν να υλοποιηθούν, αρκεί αυτό να το δεχτεί η εργοδοσία και φυσικά σε αυτό θα παίξει καθοριστικό ρόλο η πίεση των σωματείων. Ευχαριστώ.